τα προϊόντα που συνέλεξαν ο Σύλλογο τη Αντισφαίρηση στο πλαίσιο του τουρνουά που διήρκησε το περασμένο Σαββατοκύριακο σήμερα έφτασαν στο κοινωνικό παντοπολείο και παρουσία της Δημοτική Αρχή δόθηκαν προ χρήση όσων τα έχουν ανάγκη. Την ανάγκη αυτών των πρωτοβουλειών να ενισχυθούν από όλου του συλλόγου, από όλου του φορεί και του οργανισμού, επεσήμανε τόσο ο Δήμαρχο Δράμα, όσο και ο αρμόδιο για θέματα των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, αλλά γενικότερα και τη κοινωνική πολιτική τη Δημοτική Αρχή, ο κ. Κούλη Γρηγορίου, αντιδήμαρχο. Νομίζω ότι η ενέργεια αυτή του ομίλου αντισφαίρηση Δράμα ήταν μια πολύ σημαντική ενέργεια, μια πολύ σημαντική δράση. Μπορώ να πω ότι είναι μια δράση ε, η οποία πρέπει να γίνει παράδειγμα και στους υπόλοιπους φορείς, στους υπόλοιπους συλλόγους, σωματεία και στον κάθε ε, δραμινό, γιατί με τη δράση την οποία ε, υλοποίησαν ε, μπορέσαν και ε, συγκεντρώσανε αρκετά είδη για το κοινωνικό που ανταπολείω Δηλαδή, ταυτόχρονα με το τουρνά το οποίο κάνανε αντισφαίρηση, τέννη, ε, μαζέψανε ε, προϊόντα τα οποία δεν μπορούμε να προμηθευόμαστε με βάση τον νόμο στο κοινωνικό παντοπολείο και έτσι ε, δίνεται η δυνατότητα από σήμερα να μπορούν οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολίου πέραν των υπολείπων όλων προϊόντων των οποίων διανέμουμε δωρεάν, να μπορούν να έχουν και προϊόντα τα οποία δεν υπήρχαν μέσα στο κοινωνικό παντοπολείο, όπω είναι τα χαρτικά και απορριπαντικά, που και τα προηγούμενα που είχε στο κοινωνικό παντοπολείο ήταν προσφορέ ιδιωτών ή ε, επιχειρήσεων. Είναι κάτι πολύ σημαντικό στι μέρες μέρε μα αυτέ να μπορούμε ω Δήμος... ω κοινωνική υπηρεσία, ω κοινωνία να συντηρούμε, να διατηρούμε ένα κοινωνικό παντοπολείο στο επίπεδο αυτό που είναι το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου της Δράμας, δηλαδή ένα χώρο στον οποίο υπάρχουν όλα τα προϊόντα σε συνέχεια και όχι σε διαδικασίε υπολειτουργία ενό κοινωνικού παντοπολίου. Με τον τρόπο αυτό, νομίζω ότι οι ωφελούμενοι έχουν μια συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο φρόντισε και από την προηγούμενη χρονιά να διαθέσει μέσα από, από έναν διαγωνισμό που έγινε 90.000 ευρώ προκειμένου να έχει επάρκεια το κοινωνικό παντοπολείο μας. Για το 2013 έχουμε ε, εγγράψει 150.000 ευρώ ε, για να υπάρχει επάρκεια και το 2013-2014 και νομίζω ότι όντως με τις ενέργειες αυτές που, όπως αυτή που έχει κάνει ο Όμιλος Αντισφαίρησης αλλά και οι επιχειρήσεις της δράμας και οι ιδιώτες θα μπορεί το κοινωνικό παντοπολείο να έχει μια πολύ μεγαλύτερη και καλύτερη βιωσιμότητα και εξυπηρέτηση στου ωφελούμενου. Θέλω να του ευχαριστήσω διπλά και τον Όμιλο και όλου αυτού που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Ομίλου... και φυσικά όλου αυτού που είναι αρρωγοί καθημερινά, είτε με προϊόντα, είτε με την εθελοντική του εργασία εδώ στο Κοινωνικό παντοπολείο... και φυσικά ο Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο Κυριάκο με την κοινωνική υπηρεσία, την προϊσταμένη και το προσωπικό οι οποίοι. Ειλικρινά καταβάλουν παράθροπε προσπάθειε προκειμένου να εξυπηρετήσουμε όχι μόνο από το κοινωνικό παντοπολίο, αλλά μέσα από όλε τι δομέ τι οποίε έχουν αναπτύξει ω κοινωνική υπηρεσία και πρόνοια. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι, μετά από εμεί, σαν σύλλογο αντισφαίρηση δράμα, αποφασίσαμε ομόφωνα να διοργανώσουμε αυτό το τουρνουά κοινωνική αλληλεγγύη με σκοπό τη συγκέντρωση των προϊόντων, τα οποία θα τα παραχωρήσαμε στο κοινωνικό παντοπολίο ε, σκεφτόμαστε να το ξανακάνουμε. Να, mm -hmm. αυτή την προσπάθεια να τη συνεχίσουμε. Mm -hmm. Ήσασταν ικανοποιημένο από την ανταπόκριση του κόσμου. Πάρα πολύ και επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές, αθλήτριες, ε, τα μέλη και όλους τους φίλους που μας φέραν τα προϊόντα. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ από τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Σύλλογο, τον Πρόεδρο τον κύριο Καραγιανίδη. Ε, όλους τους αθλητές που πήραν μέρος και τον κόσμο που ήρθε γιατί οι πραγματικοί νικητές του τουρνουά ήταν η κοινωνία της δράμας διότι με αυτή την κίνηση, με αυτή την δράση, μπορέσουμε να κρατήσουμε έστω και για λίγο το κομμάτι της κοινωνικής συνοχής αδιάρρηκτο. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, προς όφελος των άπορων συνδημοτών μας και να επενέσουμε τέτοιες κινήσεις και να παραδειγματιστούν και άλλοι σύλλογοι και φορείς αντίστοιχα μέσα από τις δράσεις τους, αν μπορούν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια ενίσχυσης του κοινωνικού παντοπολίου που αυτή η βοήθεια γυρίζει Προς τους άπορου συνδημότε μα. Οι δομέ λειτουργούν πραγματικά, λειτουργούν σε μια στέρεη και σταθερή βάση, είναι κάτι που γίνεται οργανωμένα, κάτι που γίνεται μεθοδικά. Απαιτεί πολύ χρόνο, όμω η κοινωνική υπηρεσία με το προσωπικό που έχει, αν και δεν επαρκεί, θεωρούμε ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα. Οι προκλήσει είναι μεγάλε, γι' αυτό και είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι να τι αντιμετωπίσουμε και να παρέχουμε στην κοινωνία τι καλύτερε υπηρεσίε που μπορούμε προ όφελο των συνδημοτών